Του ΕΛΚΕΘΕ τώρα παρουσίασε το νέο ανανεωμένο σκάφος του που δίνει ξεχωριστές δυνατότητες, νέες δυνατότητες τόσο για έρευνα όσο και για εκπαίδευση. Κάναμε την περασμένη εβδομάδα μία πρώτη αναφορά με φοιτητές οι οποίοι βρέθηκαν στο ερευνητικό σκάφος. Πάμε λίγο να το γνωρίσουμε καλύτερα. Πάμε στον κύριο Μανώλη Τσαπάκη, είναι διευθυντής ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. Είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε, κύριε Τσαπάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια με φόντο μια νέα δυναμική που δίνει αυτό το σκάφος, σωστά, το ερευνητικό σκάφος. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τι μας προσφέρει, ένα δυνατό όπλο στα χέρια των επιστημόνων, των ερευνητών. Είναι μια, πραγματικά είναι μια σημαντική μέρα για την θαλάσσια έρευνα και για την Κρήτη και για το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ναι. Το νέο Φιλία προσφέρει ποικίλες δυνατότητες, μεγαλύτερες δυνατότητες για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της θαλάσσιας έρευνας, της τεχνολογίας και της ερευνητικής προσπάθειας, αλλιευτικής ερευνητικής προσπάθειας και της οικειονογραφικής προσπάθειας στη χώρα μας. Μάλιστα, το πρώτο ταξίδι πραγματοποιήθηκε το 1986 του σκάφους, διορθώστε με, σωστά. Πολύ σωστά, ναι. Το πρώτο ταξίδι ήταν το 1986. Μάλιστα, έχουν περάσει από τότε 35 περίπου χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω, λέμε ανανεώθηκε στο μέτωπο του εξοπλισμού, της αναβάθμισης, δηλαδή. Η ανανέωση ήταν σε τρία βασικά επίπεδα. Το ένα ήταν το σκάφος μεγάλωσε. Μεγάλωσε κατά 5 μέτρα, ναι, σε μήκος, αλλά μεγάλωσε αρκετά περισσότερο σε χώρους, γιατί μεγάλωσε σε τρία επίπεδα. Καινούριες καμπίνες, προσθέθηκαν καινούριες καμπίνες, καινούρια εργαστήρια, μεγάλωσε η γέφυρα και ο εξοπλισμός. Έως και 10 ερευνητές θα μπορούν πλέον. Σωστά. Από 6 ερευνητές που ήταν μέχρι τώρα, να φιλοξενούνται. 10 ερευνητές θα φιλοξενούνται. Αυξήθηκε πολύ, μπήκε ένα P-frame, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό για την πόντιση σύγχρονων οργάνων, για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και τεχνολογίας, όπως είναι τηλεκατευθυνόμενα οχήματα παρακολούθησης. Επίσης, αγοραστήκανε καινούρια όργανα όσον αφορά την αυσεπιλοεία του σκάφους, βυθόμετρα ναυπηγικής και πολύ σύγχρονα όργανα ναυπηγικής και ναυσεπιλοείας του σκάφους και καινούρια κονσόλα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να αγοραστήκαν νέος ερευνητικός εξοπλισμός με σύγχρονα όργανα όπως είναι τα CDT, ροζέτες και ένα πολύ σύγχρονο multi-beam, το οποίο μπορεί να αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια το βυθό και το ανάγλυφο του πυθμένα των θαλασσών. Μιλάμε για έρευνα βέβαια, ωστόσο βάζουμε στη συζήτηση και την εκπαίδευση. Θέλω να μου πείτε πόσο σημαντική αυτή είναι η ανανέωση, η αναβάθμιση του σκάφους και για νέους επιστήμονες, για φοιτητές, για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αυτό. Εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο στόχος μας ήταν σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι σίγουρα η έρευνα, είναι σημαντικό κομμάτι και θα αποτελέσει ένα μοχλό, μια υποδομή η οποία θα χρησιμοποιηθεί από το ερευνητικό προσωπικό της χώρας μας και όχι μόνο και ευρωπαϊκά, αλλά η χρήση του από τα πανεπιστήμια της Ελλάδος για την εκπαίδευση των νέων ερευνητών ήταν πολύ σημαντικός και γι' αυτό προκηρυχτήκαν και προγράμματα για το σκοπό αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως προείπατε, είχε μια χρήση από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα τώρα. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα από το εσωτερικό του σκάφους. Επίσης, το σκάφος δώσαμε και μεγάλη έμφαση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ιδιωτικούς φορείς, από εταιρείες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την. Μάλιστα. Για δικές τους εργασίες. Λοιπόν, εφαρμοσμένες. Και βάζει πλώρη για το λιμάνι του Πειραιά τώρα. Για πείτε μας, τέλη του μήνα. Το πλοίο θα παραμείνει μέχρι τα μέσα, μέχρι το τέλος του μήνα για εργασίες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες στο κριτικό, στις θάλασσες της Κρήτης και θα επιχειρήσει όλη την Ελλάδα. Θα πάει στον Πειραιά, στον Σαρονικό, αλλά στο επόμενος μήνες θα πάει από το Καστελόριζο μέχρι το Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Θα επιχειρήσει όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να τα ξαναπούμε βέβαια. Προκύπτουν και σημαντικά συμπεράσματα μέσα από τη δράση του σκάφους. Εδώ είμαστε να τα αναπτύξουμε.
Ευχαριστούμε πολύ και στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε, το γνωρίζουμε, είναι χαρά μας, εννοείται.